Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φετινή 8η Μάρτη έχει πολύ βαρύ αποτύπωμα, πάρα πολύ βαρύ αποτύπωμα. Ο νέος υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας, φέρνει στο επίκεντρο της καταιγίδας τον ουκρανικό λαό. Συνέπειες όμως δεν αφήνουν ανέγκυχτους και τους άλλους λαούς, ούτε το δικό μας. Όλους όσοι μπλέκονται στο κουβάρι των οικονομικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών ανάμεσα στα στρατόπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ από τη μια μεριά και της καπιταλιστικής Ρωσίας από την άλλη. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι αμήχανα. Πρέπει να διαλέξω σήμερα μέρα της γυναίκας την κυρία Ψάκη ή την κυρία Ζαχάροβα. Ή μήπως να διαλέξω τον ελληνικής καταγωγής άνδρα να τιμήσει τη μέρα τον κύριο Σταυρίδη, που είπε ότι ήταν ευλογία αυτό που έκανε ο Πούτιν, έτσι το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να δυναμώσει και να εξοπλιστεί και να υπάρξουν περισσότερα λεφτά. Με ποιον να πάω σε αυτόν τον κόσμο, 8 του μηνός, του Μάρτη, εδώ μέσα, για τις γυναίκες. Για τη μάνα την Γκρέκα και τη μάνα την Τούρκα. Για τη μάνα την Ουκρανή και για τη μάνα τη Ρωσίδα. Και για τον κυμά, τον ανθρώπινο κυμά που μπαίνει στον πόλεμο. Συριζόμαστε ότι είμαστε υπέρ της δημοκρατίας. Ξέρω που πατάω. Είμαι στο βήμα μιας χώρας που χαρακτηρίζεται απερίφραστα τις τελευταίες μέρες νατοϊκή επικράτεια. Σας μιλάω λοιπόν από το βήμα μιας χώρας που είναι νατοϊκή επικράτεια. Που λέω ότι νοιάζεται. Νοιάζεται για τις γυναίκες και για τα παιδιά. Και συντελεί στον εξοπλισμό, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της υπεριαλιστικής κόλασης. Λέει ότι θέλει να προστατεύσει τις πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα σήμερα από την Ουκρανία. Δεν είναι ίδια στην ατοϊκή επικράτεια. Τα προσφυγόπουλα και οι γυναίκες από την Ουκρανία με τα προσφυγόπουλα από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από την Παλαιστίνη και από την Αφρική. Δεν είναι ίδια. Και το βλέπετε στα μέτρα. Δεν κυκλοφορούν ίδια. Δεν αντιμετωπίζονται ίδια. Γιατί σε εκείνο το βαθύ, ρατσιστικό, εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, δεν είναι όμοιοι στην όψη και όμοιοι στην προέλευση και όμοιοι στη χώρα και δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε. Η αληθινή αλληλεγγύη στις γυναίκες της Ουκρανίας, στις γυναίκες της Ρωσίας, στις γυναίκες της Ελλάδας, στις γυναίκες της Τουρκίας, στις γυναίκες της Κύπρου, της Παλαιστίνης, της πρώην Ιουγκοσλαβίας, της Λιβύης, του Ιράν, δεν ξέρω πού θέλετε να το πάτε, είναι να μην υπάρχουν πόλεμοι. Και δι' πόλεμοι βασισμένοι στην εκμετάλλευση, υπεριαλιστικοί πόλεμοι, αυτούς που γίνονται για business as usual, μόνο για τις δουλειές και τα λεφτά. Μην το ψάξετε. Στον πόλεμο και στις business οι άντρες και οι γυναίκες είναι οι ίδιοι. Μόλις πάρουν την εξουσία, οι ίδιοι και οι ίσοι. Θυμηθείτε, πόλεμο έκανε η Θάτσερ, πόλεμο έκανε η Γκόλτα Μεγίρ, πόλεμο έκανε η Ίντιρα Γκάντι. Ήταν γυναίκες που ήταν σε πολέμους και ήταν ίσιες με τους στρατάρχες άντρες. Οι γυναίκες πρόσφυγες όμως, οι γυναίκες που είναι τώρα στα γραφεία, και που θα πληρώσουν την ακρίβεια στο πετσί τους, θα πληρώσουν την ακρίβεια και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση και στο γκάζι για να μαγειρέψεις για το παιδί και στο δρόμο. Αυτές οι γυναίκες πόσο ίδιες είναι με αυτές που είναι σε θέσεις επιχειρήσεων και υπηρετούν αυτή την πολιτική. Είναι ίδιες? Όχι, δεν είναι ίδιες. Σκεφτείτε πώς ζούσαν αδερφωμένοι τον καιρό της οικοφατημένης Σοβιετικής Δημοκρατίας, με τα λάθη της, με τα σωστά της. Και έρχεται ο Πούτιν σήμερα υπεριαλιστικά να σβήσει και την Κολοντάη, που θα έπρεπε να γιορτάζεται σήμερα 8η του Μαρτίου, και το Λένιν, και με τον ίδιο τρόπο έρχονται οι απέναντι από την άλλη μεριά να καταργήσουν την αντίληψη για το τι σημαίνει δημοκρατία όταν επιτρέπεται σε χώρες να γκρεμίζουν αντιφασιστικά μνημεία, όπως συμβαίνει και στην Ουκρανία, και να στείλουν μνημεία των Ναζί, όπως συμβαίνει από τις Βαλτικές μέχρι την Ουκρανία. Και να ξαναθριαβεύει ο φασισμός και ο ναζισμός και να τον έχουμε υποκριτικά αντιμετωπίσει με τίμημα τον ουκρανικό λαό, τον άμαχο λεγόμενο πληθυσμό. Απέναντι στον εφησυχασμό που καλλιεργείται, και δεν είναι πασιφισμός, δεν είναι πασιφισμός,
Η γυναίκα, για να μπορέσει να απελευθερωθεί, πρέπει να πάψει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Μόνο ο κοινός αγώνας ανδρών και γυναικών με πρωτοπόρες τις γυναίκες ενάντια στην εκμετάλλευση μπορεί να βάλει τις βάσεις για ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών. Αυτό είναι το σύγχρονο μήνυμα. Είναι μέρα αγώνας. Αγώνα η σημερινή για τις γυναίκες. Δεν είναι μέρα γιορτής. Είναι για να πάψει να υπάρχει εκμετάλλευση που αρχίζει από τη μητρότητα και το σώμα, τη σεξουαλικότητα και φτάνει μέχρι τον πόλεμο και την προσφυγιά. Είναι ίδιος ο πυρήνας των προβλημάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο στο επίπεδο της ισότητας. Και είναι η εκμετάλλευση. Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, με τις γυναίκες πρωτοπόρες σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και από αυτό το βήμα τις καλούμε σήμερα, μαζί με την Όγια και τα Σωματεία, το απόγευμα να βγουν έξω να διαδηλώσουν ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, από όπου και προέρχεται, γιατί αυτός το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατεβάσει τις γυναίκες στο επίπεδο του αντικείμενου εκμετάλλευσης. Σας ευχαριστώ.